πω χωρί να ξεκουράσω δύο λόγια μόνο για τη μουσική τη εποχή. Γιατί τα λίγα έργα που θα ακούσετε είναι ακριβώ την πεζόταν την εποχή εκείνη. Την εποχή που είναι ο Τετοκόπουλο ο Παλέτο. Είναι παλιά τη σπανική μουσική, πλαστικότροπη βέβαια. Το χαρακτηριστικό της μουσικής αυτής είναι ότι είναι απλή, ήπια, δεν έχει αρχίσει να φορτώνεται πάρα πολύ η μουσική με βαριές αρμονίες και αυτά. Να πω ότι υπάρχει η μεγάλη θρησκευτική μουσική της εποχής. Βέβαια η Εκκλησία κηδεμονεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τέχνη, όλες τις τέχνες, πάντα στη μουσική. Παράλληλα υπάρχει και η κοσμική μουσική. Δηλαδή, η μουσική που ακούγαν οι άνθρωποι και κυρίως οι άρχοντες και οι πλούσιοι και οι βασιλιάδες στα παλάτια τους, γιατί μόνο αυτοί είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν καλή μουσική, γι' αυτό είχαν και ορχήστρες μέσα στα παλάτια τους. Όπως ο Φίλιππος ο Δεύτερος, τα κομμάτια που θα ακούσετε είναι ακριβώς μουσική της εποχής του Φιλίππου Δευτέρου. Περιττό να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ από τέχνη. Δηλαδή και αυτό ήταν επίδειξη τέχνη. Ήταν να πω κάτι που είχε όπως και σήμερα χρηματιστηρική αξία. Δηλαδή μπορούσα να έχω τον Τιτσιάνο στο παλάτι μου. Είναι σπουδαίος. Ναι, προχωρήσω. Τους ενδιαφέραν τα μεγάλα ονόματα. Αυτά από αυτούς ψάρευαν και φτιάχναν γιατί ήταν θέμα προστίσεις. Θα ήθελα να πω όμως πάνω σε αυτό ένα προσθέσω κάτι ακόμη. Τι σχέση είχαν με την τέχνη. Ο μεγάλος ο Μότσαρτ δεν έβρισκε πού να παίξει τη μουσική του, δεν έβρισκε προστάτη. Ένας όμως εκκλησιαστικός έτσι παράγοντας του παραχώρησε άμυσα να παρουσιάζει τη μουσική του, χωρίς μισθό. Όταν άλλαξε όμως ο κηδεμόνας του, ο άλλος τον είχε τον Μότσαρτ, τον τρώει μαζί με τους υπηρέτες. Ναι. Και του μίλαγε σε τρίτο πρόσωπο για τον Μότσαρτ. Δεν τα έλεγε κύριε Μότσαρτ, έλεγε στον Μότσαρτ, να πεις στον Μότσαρτ να έρθει να μας παίξει μουσική. Για τον έκδοτο. Το πρώτο κομμάτι είναι ανωνύμως συνθέτη. Το δεύτερο είναι μια σουίτα χορών. Σουίτα ήταν διαδοχή χορών με εναλλαγή στο γρήγορο και ρυθμό τέμπο, που πήρε τη μεγάλη ανάπτυξη βέβαια στη μουσική του μεγάλου Μπαχ. Σουίτες για ορχήστρα ή σουίτες για όρκα. Ένα κομμάτι ανωνύμου συνδέτη της εποχής του Τετοκόπουλου.